Φίλοι και φίλες, μετά το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάλι εδώ στην εκπομπή για όλα, στη φιλόξενη συχνότητα του Χάι TV. Μαζί μας, φίλοι και φίλες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθισε να μας τιμά με την παρουσία του σε αυτήν την εκπομπή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζητήθηκε από εσάς, κατ' επανάληψη, μέσω των πολλών email που μας στείλατε, αλλά και των τηλεφώνων που μας κάνατε. Μαζί μας, φίλοι και φίλες, ξανά ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε, χαρά μας να σας ξανά έχουμε εδώ. Την καλησπέρα μου και εύχομαι να είστε καλά όλοι και να προχωράτε στις εκπομπές σας δημιουργικά. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα με θέματα που άπτονται της άμεσης και της έμεσης επικαιρότητας. Ξέρω, κύριε πρόεδρε, θα με διορθώσετε εσείς, ότι η Τουρκία κλιμακώνει την προκλητική ρητορική της. Και ξέρουμε ότι ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, ο κύριος Τσιρόνης, δήλωσε ότι το Καστελόριζο δεν ανοίξει στο Αιγαίο. Τι έχετε να πείτε για τέτοιες δηλώσεις ανθρώπων μεμονωμένων από τη μια και αφετέρου από τη στάση που κρατεί το κόμμα που ανήκει ένας βουλευτής και κάνει τέτοιες δηλώσεις? Εγώ αυτές τις δηλώσεις τις θεωρώ μεμονωμένες και μάλλον αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν θόρυβο. Δεν τις βλέπω, δηλαδή, δηλώσεις που τεκμηριώνονται. Είπε μια αρλούμπα και το κακό είναι που κάνετε μετά οι δημοσιογράφοι που αρχίζετε και ασχολείστε με την κάθε αρλούμπα. Αυτό είναι κακό κάνετε κι εσείς. Μάλιστα. Να ασχολείστε μόνο με τα σοβαρά. Γιατί αν ασχολείστε με το ό,τι πει ο καθένας, τότε θα χάσουμε κάθε σοβαρότητα. Σας υπενθυμίζω, κύριε Πρόεδρε. Την έχουμε ήδη χάσει τη σοβαρότητα, βέβαια. Σας υπενθυμίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι εγώ δημοσιογράφο, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι καθηγητής και άλλωστε εγώ έχω εσάς στην εκπομπή για να μας πείτε όλα αυτά. Ναι. Πείτε μου κάτι. Πραγματικά δεν πρέπει να δίνουμε βαρύτητα σε ατομικές απόψεις. Ναι. Γιατί πολλές τέτοιες απόψεις όντως ακούγονται τρελές. Η ερώτηση είναι η εξής προς εσάς. Δεν θα πρέπει ένα κόμμα να ανασκευάσει ή να αρνηθεί τουλάχιστον μια τέτοια ανακοίνωση που δεν το εκφράζει το κόμμα? Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έπρεπε να συζητήσει, να ανασκευάσει ή να αναθεωρήσει ή να κατακρίνει μια τέτοια ρίση? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θερμοκήπιο όπου φύονται τα πάντα. Φύονται τα πάντα. Επομένως, πώς έχει το Ρουβίκονα, δεν τον καταδικάζει. Τον αφήνει να είναι στις δίπλα στα θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε κάποιοι που είναι αναρχομανείς να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Έχει έναν έξυπνο τρόπο να αφήνει όλα να λέγονται και να εισπράττει από όλα. Έξυπνος τρόπος. Είναι ένας έξυπνος τρόπος, ιδιαίτερα όταν το δημοσιογραφικό σύστημα σπέβδει να σχολιάζει, να ανακυκλώνει, να πολλαπλασιάζει ασυναρτησίες. Εγώ τα θεωρώ όλα αυτά ασυναρτησίες, γιατί τώρα την πολιτική ενός κόμματος δεν την χαρακτηρίζει ο κάθε βουλευτής. Ο κάθε βουλευτής έχει απόψεις εξειδικευμένες μερικές φορές. Αλλά το κόμμα υποτίθεται ότι είναι πιο σοβαρό. Έτσι είναι. Αν την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας ο ίδιος, ή έλεγε ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ άποψη ο Τζανακόπουλος, τότε θα τίθεται το θέμα. Μάλιστα. Τώρα δεν τίθεται θέμα. Όχι, όχι. Είναι μια μεμονωμένη άποψη, μια ασυναρτησία ενός βουλευτή, και μην νομίζετε ότι οι βουλευτές είναι όλοι αξιόλογοι. Το 90% των βουλευτών είναι χαμηλωτάτης στάθμης. 90% πρόεδρε. Ναι. Για να μην πω και 98. Εγώ τους βλέπω μέσα στη Βουλή όλους, ψηφίζουν σαν πρόβατα ο ένας ό,τι πει ο άλλος, ό,τι πει το κόμμα. Δεν κάθονται να εξετάσουν. Ο Χρυσοχοΐδης δεν είχε πει ότι ψήφισε μνημόνιο χωρίς να το διαβάσει. Και ο Χρυσοχοΐδης είναι από τους πιο σοβαρούς βουλευτές, έτσι είναι. Δεν είναι πρόβατο. Ο Χρυσοχοΐδης θεωρείται ο άνθρωπος που βρήκε τη 17 Νοέμβρη, θεωρείται επιτυχημένος. Και παρά τα αυτά δήλωσε ότι ψήφισε σαν πρόβατο. Κύριε Πρόεδρε, όμως η ερώτηση προς εσάς είναι η εξής. Για να μην γλύφουμε και τα αυτιά του κόσμου, φταίνε αυτή η κακή κατά 90% πολιτική ή φταίει ο λαός που τις ψηφίζει? Ο λαός ψηφίζει για το Ρουσφέτη. Μάλιστα. Ο λαός τόσο καιρό που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ή που ψήφιζε ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κληρονόμος του ΠΑΣΟΚ. Ο
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, μην τον βλέπετε σαν νέο κόμμα. Είναι μετακόμισαν οι κρατικοδίαιτοι του ΠΑΣΟΚ όλοι. Καταλάβατε, όταν τους έκοψε ο Βενιζέλος συντάξεις και μισθούς, πήγαν όλοι για εκδίκηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ο λαός ψηφίζει κοιτώντας βλακωδώς το συμφέρον του. Μάλιστα. Δηλαδή ποιος θα του πει, θα τον βάλει το παιδί στη ΔΕΗ. Ή θα του βάλει μια σύμβαση στο Δήμο. Συμβασιούχος να είσαι. Γιατί βλέπω τώρα πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει έχει γίνει μια προκήρυξη για τη ΔΕΗ. Ή μια προκήρυξη για την ΚΙΠ και για την ΕΙΠ. Έχει γίνει μια προκήρυξη, με πήρε ένας προχθές. Βάλε μου, λέει, την αδερφή στην ΕΙΠ. Γιατί έχει γίνει μια προκήρυξη. Μου έφερε την προκήρυξη, όντως διορίζουν αβέρτα. Μάλιστα. Άρα ο λαός δεν εγκρίνει τέτοια πράγματα. Ο λαός κοιτάει ποιος θα του δώσει ένα κομμάτι ψωμί και προδότης να είναι, πάει και τον ψηφίζει. Μάλιστα. Και είναι, αυτό είναι του ελληνικού λαού το αμάρτημα. Και το γνώρισμα ίσως. Ναι, και το γνώρισμα, ναι. Κύριε Πρόεδρε, παρατηρώ ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται ο τίτλος Βόρεια από τη Βόρεια Μακεδονία. Ξέρω ότι έχετε κάνει αγώνα γι' αυτό, έχετε πει διάφορα. Πραγματικά, πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Παπάς βγήκε και είπε ότι συνέφερε που πήρε το Βόρεια Μακεδονία όνομα το κράτος των Σκοπίων, διότι μέχρι τώρα όλοι ξέρανε σαν Μακεδονία τα Σκόπια. Τώρα, λέει, ξέρουν τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία. Εσείς τι άποψη έχετε σε αυτό? Ο Παπάς ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ενσώματι πήγε και πρόδωσε και ψήφισε υπέρ των Πρεσπών. Όλοι λοιπόν αυτοί πρέπει να βγαίνουν και να στηρίζουν την άποψη ότι καλώς έπραξαν. Δεν κακολογώ εγώ τον Παπά. Και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζουν τις Πρέσπες. Μάλιστα. Λένε ότι είναι ωφέλιμες για τη συνύπαρξη των λαών. Διάφορες ανοησίες δεν λένε. Οι κυβερνητικοί δεν εξηγούν. Εξηγούν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, όλοι μέσα τους αυτοί ξέρουν ότι πρόδωσαν. Μην πείτε ότι δεν ξέρουν. Εσείς τα βλέπετε όπως καλύτερα. Ο Καραμαλής τότε με τις συμφωνίες της Ζηρίσης και του Λονδίνου. Μάλιστα. Που έβαλε τον Τούρκο εγγυητή για την Κύπρο. Δεν ήξερε ο Καραμαλής ότι πρόδιδε. Δεν ήταν βλάκας ο Καραμαλής. Ήξερε ότι θα βρουν αφορμή οι Τούρκοι μια πρόφαση να κάνουν επέμβαση. Τώρα, άρα, τι θέλω να πω. Γνωρίζουν πολύ καλά και ο τελευταίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι επήλθε προδοσία. Απλά αισθάνονται από κομματικό πατριωτισμό, την υποχρέωση να στηρίξουν την επιλογή αυτή. Έχετε υποστηρίξει, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηριστικά, έχετε πει, έκανε πλάτες. Ναι. Στη συμφωνία των Πρεσπών και έχετε υποστηρίξει πολλές φορές ότι πρέπει να δικαστούν κάποια στιγμή και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης πώς έκανε πλάτες? Θα σας πω πώς έκανε πλάτες. Ο πατέρας Μητσοτάκης, καταρχάς, εδώ και 50 χρόνια είχε πει να δώσουμε το όνομα. Και σε 10 χρόνια να το ξεχάσουμε. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα του Μητσοτάκη. Η Ντόρα με τον Καραμαλή το 2008. Προσήλθαν στο Βουκουρέστι με πρόταση Μακεδονία παρένθεση Σκόπια. Δεν επήλθε συμφωνία τότε γιατί οι Σκοπιανοί επέμεναν σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Γυρνώντας από το Βουκουρέστι τώρα, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών τη σύνθετη ονομασία ως επίσημη θέση της Ελλάδος. Τη σύνθετη ονομασία. Από το 2008 και παραμένει ακόμη σύνθετη ονομασία. Ήταν η επίσημη θέση της Ελλάδος. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έδινε το Μακεδονία από το Γέρο Μητσοτάκη εδώ και 50 χρόνια. Και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά ότι έκανε πλάτες για αυτόν τον ίδιο που αναφέρεται. Ο Μητσοτάκης έκανε πλάτες για τον εξής λόγο, διότι μιλούσε για γλώσσα και για ταυτότητα και δεν μίλησε ποτέ για όνομα. Μάλιστα. Εγώ τον προκάλεσα μέσα στη Βουλή όταν έκανε πρόταση δυσπιστίας και του λέω κάνε μια δήλωση ότι αν γίνεις πρωθυπουργός δεν θα χρησιμοποιήσεις τη λέξη Μακεδονία και ακόμη και να έχει ψηφίσει ο Τσίπρας τη συμφωνία θα την ακυρώσουμε.
Βόηθα με να ψηφίσω κι εγώ. Του λέω την πρόταση δυσφυσίας. Έγγραφα του στείλα. Δεν μου απάντησε. Δεν σας απάντησε. Η Νέα Δημοκρατία είναι 50% συμμέτοχη στην προδοσία του Τσίπρα. Και πάει και κοροϊδεύει πάνω στη Θεσσαλονίκη ότι εμείς θεωρούσαμε κακή τη συμφωνία, δεν την ψηφίσαμε. Τι θα πει δεν την ψηφίσανε. Δημοψήφισμα ζήτησαν. Όχι. Δήλωσαν ότι θα την ακυρώσουν. Όχι. Μάλιστα το αντίθετο. Δήλωσαν ότι αφής ψηφιστεί δεν γίνεται τίποτε. Τι άλλο θέλεις για να γίνει πλάτη. Μάλιστα. Συγγνώμη, τι άλλο συνήγορο ήθελε ο Τσίπρας καλύτερο από το Μητσοτάκη. Τι άλλο. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση που λέει ότι αν ψηφιστεί από την κυβέρνηση μια συμφωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να την τηρήσουμε. Mm-hmm. Δημοψήφισμα δεν ζητάει. Του ζητάω εγώ στη Βουλή να δηλώσει ότι το Μακεδονία δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν μου απαντάει. Είναι συνένοχος. Τελεία και παύλα. Και ανεβαίνει πάνω από τη Λάρισα και κοροϊδεύει το κοινό της Μακεδονίας ο κ. Μητσοτάκης. Και να ξέρετε ότι θα δείτε τώρα στις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να κάνει περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Ούτε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Έχουν και αυτοί χλεβασμούς όπως έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μια άλλη ερώτηση. Ακούγεται ότι η Αλβανία θέλει να δημεύσει περιουσίες κάποιων Ελλήνων εκεί. Ναι. Τι γίνεται με την περιουσία των Ελλήνων στην Αλβανία και πώς αντιμετωπίζετε εσείς το θέμα αυτό και πώς ακούτε να αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα στη Βουλή από τον κύριο Τσίπρα ειδικά. Ακούστε, δεν με νοιάζει ο Τσίπρας, θα είναι λίγο ακόμη. Εγώ έχω δηλώσει ότι αν πειράξει έστω και ένα σπίτι η αλβανική κυβέρνηση και παραβιάσει τις συμφωνίες και τις συμβάσεις, κλείνει οριστικά ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλβανίας. Η Ελλάδα θα προβάλλει βέτο σε όλες τις χρηματοδοτήσεις της Ευρώπης προς την Αλβανία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στην Τουρκία και στην Αλβανία και προς όλους. Ότι εφ' εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Θα προβάλλουμε βέτο και δεν θα παίρνει κανείς δεκάρα. Όπως και τα κράτη που κλείσαν τα σύνορα. Η Ουγγαρία για τους πρόσφυγες δεν κλείσανε κάποια κράτη. Τα σύνορα. Θα ζητήσουμε με βέτο να μην χρηματοδοτούνται αυτά τα κράτη, να κοπούν όλες οι επιδοτήσεις αν δεν ανοίξουν τα σύνορα. Η απόφαση της, του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν είναι να είναι ανοιχτά τα σύνορα των κρατών και κάθε κράτος να δεχθεί το ποσοστό προσφύγων που το αναλογεί. Αν επιμένουν να έχουν κλειστά τα σύνορα, θα κοπεί η χρηματοδότηση. Αυτή τη γλώσσα μόνο φοβούνται. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει η Ευρωβουλή. Η Ευρωβουλή και η Κομισιόν. Για να σας ρωτήσω τώρα γενικότερα για την Ευρωβουλή, επειδή έρχονται και εκλογές. Ναι. Τι βλέπετε γενικά για την Ευρωβουλή, συγκεκριμένα πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών, των Ελλήνων, στην Ευρωβουλή για την Ελλάδα. Αισθάνεστε ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές αγωνίζονται για την Ελλάδα στην Ευρωβουλή, κύριε Πρόεδρε? Ακούστε, αφού τα ελληνικά κόμματα κάνουν προδοσίες. Και οι ανήκοντες στα κόμματα ευρωβουλευτές ακολουθούν τις προδοσίες και αυτοί. Λέει στο Μακεδονικό δεν κάνανε καμία προσπάθεια. Κατάπιανε το ρόφημα. Το κατάπιανε. Δεν μιλήσανε. Δεξιοί, Σιριζέοι, για τις πρέσπες το βουλώσανε. Δεν κάνανε καμία προσπάθεια. Κάνουν προσπάθειες για τρίτα θέματα που δεν είναι ουσιώδη. Εδώ που μας ενδιέφερε για τη Μακεδονία μας να τη σώσουμε, οι Έλληνες ευρωβουλευτές το βουλώσαν όλοι. Καταλάβατε. Άρα εκτιμάτε ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν εργάζονται στην Ευρωβουλή. Όχι δεν εργάζονται. Ακολουθούν των κομμάτων τους τις εντολές που όταν προδίνει, αν προδώσει ένας κεντρών, δεν θα προδώσει και ο ευρωβουλευτής μου. Δεν το καταλαβαίνετε. Αν προδώσει η Νέα Δημοκρατία, δεν προδίδουν και οι ευρωβουλευτές της. Τι θα είναι, εκείνοι θα είναι πιο πατριώτες. Δεν θα μπορούσε κάποιος μέσα στην Ευρωβουλή να αισθανθεί το καθήκον του, την αυξημένη του ευθύνη. Όχι, δεν θα τον ξαναβάλουν. Δεν τον ξαναβάλουν στο συνδυασμό. Κλαρίνο κάθονται όλοι για να μπαίνουν στο συνδυασμό.
Όσοι είναι στην έχετε μπει στη Νέα Δημοκρατία μέσα να δείτε τι γίνεται. Όταν μπαίνει μέσα ο αρχηγός, σηκώνονται όλοι σαν λοχίες. Άμα πάτε στο ΓΕΣ, μια φορά με κάλεσε ο αρχηγός ΓΕΘΑ να με ενημερώσει για τα στρατιωτικά πράγματα, για τον εξοπλισμό της χώρας. Μπαίνοντας λοιπόν, είχε ένα άγημα εκεί. Με το που πατάω στον όροφο του ΓΕΘΑ, εκεί του αρχηγού, χρουμ, δηλαδή κλαρίνα όλοι. Μπότες κάτω κάνανε και όπλα προβάλλανε. Εγώ αντί αυτού του πρωτοκόλλου θα ήθελα να αγαπάνε την πατρίδα, να κοιτάνε να την εξοπλίσουμε, γιατί ο Τούρκος παίρνει όπλα, εμείς έχουμε να πάρουμε 10 χρόνια όπλο. Καινούριο όπλο η Ελλάδα έχει να πάρει 10 χρόνια. Όλοι κοιτάνε μόνο τους μισθούς τους στην Ελλάδα, δεν κοιτάνε να πάρουμε. Και όταν είπα για τις φρεγάτες και για τα F-35 να πάρουμε, είπα με έρανο από τους εφοπλιστές, με έρανο από τους ομογενείς, είπα ακόμη και συντάξεις, λέω, αυτοί που είναι πάνω από 1.500 ευρώ, αν χρειαστεί να κόψουμε, πήραν να με φάνε. Λέει, θα μας κόψει συντάξεις ο Λεβέντης. Γιατί το έκανα? Για να εξοπλίσω τη χώρα. Ας την αφήσουμε τη χώρα ξεβράκωτη, να έρχεται ο Τούρκος στον Πειραιά. Τα καράβια τα πολεμικά του Τούρκου, να κάνουν τουρισμό στο ΖΕΑ, στη Μαρίνα ΖΕΑΣ. Αυτό θα γίνει σε λίγο. Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία, επειδή αναφέρατε... Κοιτάνε μόνο τη μισθοδοσία τους, τα αναδρομικά τους, να τα κοιτάνε κι αυτά. Αλλά να κοιτάνε και την πατρίδα, όπως και οι δικαστικοί, έχω παράπονο. Βάλανε τα αναδρομικά τους πρώτοι να τα αρπάξουνε. Ο άλλος ο κόσμος δεν θέλει αναδρομικά. Το ΙΚΑ δεν θέλει αναδρομικά. Το ΤΕΒΕ δεν του φάγανε λεφτά, δεν του κόψανε να πάρει και αυτό αναδρομικά. Μόνο την πάρτη τους κοιτάξανε οι δικαστικοί. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε υπέρ της παροχής ψήφων στους ομογενείς? Βέβαια, τι ομογενείς, αλλά δεν δίνει ο Τσίπρας, γιατί δεν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι όλοι αντισυριζέοι. Αλλά εσείς είσαστε υπέρ. Υπέρ, βέβαια υπέρ. Μάλιστα. Πώς βλέπετε, κύριε Πρόεδρε... Και τρίτης γενιάς, δηλαδή όλοι να ψηφίζουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο για να πω στην επόμενη ερώτηση. Τι γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τι γνώμη έχετε γενικά για τους Έλληνες δημοσιογράφους, κύριε Πρόεδρε? Σαπίλα. Είναι η πιο αλγινή εντύπωση, η σαπίλα. Η ελληνική δημοσιογραφία. Σαπίλα, ναι. Γενικά. Τώρα, άμα δείτε, ας πούμε, μια τζαβάρα, όχι τζαβάρα, τζαβέλα, που είναι η υποψηφία της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε όλα τα κανάλια. Ο Μαλέλης του Πασόκ είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε όλα τα κανάλια. Μάλιστα. Ο Κικίλιας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε όλα τα κανάλια. Την Ένωση Κεντρών την είδατε πουθενά? Τη βλέπω κάπου την Ένωση. Πού, κάθε πότε? Εντάξει, όχι πολύ συχνά, αλλά τη βλέπω. Τις τελευταίες μέρες, σας λέω 10 μέρες, την Τζαβέλα, την έχω δει 30-40 φορές. Μάλιστα. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία προβάλλει την Τζαβέλα, ναι, και συνηγορούν... Ναι, και το Πασόκ, για να έχει δεκανίκη αύριο, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 130 έδρες. Και θέλει και από το Πασόκ δεκανίκη στήριξη. Οι δημοσιογράφοι, κύριε Πρόεδρε, τι κερδίζουν από αυτή τη συγκεκριμένη εκάστοτε προβολή? Οι δημοσιογράφοι είναι λιβανιστήρια. Ακούστε κάτι. Οι δημοσιογράφοι μπορεί να κερδίζουν και αυτοί κανένα φακελάκι. Δεν ξέρω. Δεν είμαι μπροστά. Μπορεί. Αλλά σίγουρα έχουν τώρα στις εκλογές, πληρώνουν στα κανάλια οι υποψήφοι. Γιατί πάνε οι δικοί μου υποψήφοι παντού και κάνουν ενστάσεις, γιατί δεν μας καλείτε. Και διαπιστώνουν κλειστές πόρτες. Μάλιστα. Και λένε, μα γιατί τη Νέα Δημοκρατία την καλείτε συνέχεια? Γιατί δεν τηρείτε την αναλογία έστω, 1:10 και τα λοιπά. Την αναλογία ψήφων. Διαπιστώνουν λοιπόν κλειστές πόρτες. Μάλιστα. Τι θα πει, ότι οι πόρτες αυτές ανοίγουν μόνο με παρά. Ξέρετε τι θα πει παράς? Χρήμα εννοείται. Τι άλλο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσουμε για την Ένωση Κεντρών σε σχέση με την Ευρωβουλή. Πώς βλέπετε τις εκλογές, τι ευελπιστείτε? Από τη μια και αφετέρου... Εμείς ευελπιστούμε σε δύο έδρες. Σε δύο έδρες. Δηλαδή στο 6,1 που θέλουν δύο έδρες. Υποψήφιοι σας? Οι υποψήφιοι είναι 42, όπως είναι όλων. Μάλιστα. Δεν έχει. Γίνονται κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Πρόεδρε. Τι γνώμη έχετε γενικά για αυτές τις δημοσκοπήσεις? Ότι πληρώνει ο Μητσοτάκης για να κάνει πεντακομματική βουλή.
Το όνειρο του Μητσοτάκη είναι, του έχουν πει οι δημοσκόποι και οι επικοινωνιολόγοι, ότι αν η Βουλή είναι πεντακομματική, βγαίνει αυτοδύναμος. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει ότι είναι αυτοδύναμος. Εσείς έχετε δυνατότητα να κάνετε δικές σας δημοσκοπήσεις, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχουμε. Με 4.000 ευρώ γίνεται κάθε δημοσκόπηση. Μάλιστα. Κάνω κάθε 20 μέρες κάνω. Τι φαίνεται για την Ένωση Κεντρών στις δικές σας δημοσκοπήσεις, κύριε Πρόεδρε? Σε όλες άνω του 4,2. Μάλιστα. Μάλιστα. Από τις ίδιες εταιρείες που οι άλλοι μας βγάζουν 2, 2,70, 2, ανάλογα. Εμάς μας βγάζουν. Μόνο μία προχθές μας είχε 3,1. Θα αναγκαστούν στο τέλος, επειδή θα ξεφτυλιστούν κιόλα. Θα δείτε λίγες μέρες πριν τις εκλογές, θα μας πάνε 3,20, 3, ακριβώς για να μην ξεφτυλιστούν. Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε σκοπό στο ευρωψηφοδέλτιό σας, μάλλον έχετε στο ευρωψηφοδέλτιό σας Έλληνες δημοσιογράφους? Πώς δεν έχω? Άρα φαντάζομαι αυτοί είναι εκτιμητέοι σωστά από εσάς. Ναι, αυτοί είναι άνθρωποι που τους έχει αποβάλει το κατεστημένο. Μάλιστα. Γιατί τους θέλει λιβανιστήρια. Και δεν προσεφέρθησαν για λιβανιστήρια και απευλήθησαν. Σας καταλαβαίνω. Οπότε πιστεύετε ότι θα πάρετε πάνω από... εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Πρόεδρε? Οι εκλογές είναι πολύ πιθανό, όλες οι πιθανότητες παίζουν. Η πρώτη πιθανότητα είναι εκεί τριγύρω στο Μάιο. Μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Βουλευτικές εκλογές. Βουλευτικές. Γιατί η δεύτερη εκδοχή είναι Ιούνιος. Αχα. Αν υπάρξει ένα αποτέλεσμα 7 μονάδες πιάνω υπέρ του Μητσοτάκη, τότε θα φοβηθεί ο Τσίπρας και θα προκηρύξει γρήγορα εκλογές. Ακούγεστε λίγο ερετικός, γιατί όπως έχω συζητήσει με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλοι έχουν σχεδόν σίγουρο τον Οκτώβριο. Τους έχει παρασύρει ο Τσίπρας να πιστεύουν ότι και η τελευταία μέρα εξουσίας έχει γλύκα. Κοιτάξτε, γενικώς και το 2009, όταν έγινε η εκλογή, έκανε εκλογές ο Καραμαλής, το 2009, ο Κώστας, εγώ κυκλοφόραγα και έλεγα μπορεί να γίνουν εκλογές, μυριζόμουν εκλογές. Και ξέρετε τι μου λέγανε? Α, ήταν τότε ο Παπανδρέου, είχε βγει το 7. Αφήνουνε, λέει, την καρέκλα. Και την τελευταία μέρα, λέει, θα την... Και όμως ήρθε η κατάσταση, όταν φοβηθεί ο Πρωθυπουργός ότι το διάστημα που θα ακολουθήσει θα φθαρεί περαιτέρω, τότε σπέβδει και κάνει εκλογές για να σώσει ό,τι περισσώζεται. Φαντάζομαι η Ένωση Κεντρών είναι έτοιμη για εκλογές οποτεδήποτε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, σας είπα, εμείς δεν ζητούμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές γιατί τι θέλει? Θέλει να έρθει σαν αρπακτικό στη θέση του Τσίπρα. Ο σκοπός αυτού είναι να φάνε την εξουσία κι αυτή. Με την ίδια λύσα, είναι λυσασμένη η δεξιή. Και θέλουν εξουσία. Εξουσιομανία. Εμείς δεν μας νοιάζει αν γίνεται τώρα ή σε ένα μήνα ή σε ένα... Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι εκλογές τίμιες, δημοκρατικές, να ακουστούν όλες οι απόψεις και να αποφασίσει ήρεμα ο ελληνικός λαός. Ενώ ο Μητσοτάκης τι θέλει? Θέλει να σύρει σε εκλογές αμέσως, παριστάνοντας αυτός τον πατριώτη, ενώ στη Μακεδονία πρόδωσε εξίσου με τον Τσίπρα. Και σε όλα τα ζητήματα. Και επιπλέον λέει θα κόψει φόρους, θα φέρει επενδύσεις. Πότε θα τις φέρει ο Σαμαράς, γιατί δεν κατάφερε να φέρει τίποτα? Κύριε είναι Πρόεδρε, πιο καπάτσος ο Μητσοτάκης από τον Σαμαρά? Πιο καπάτσος είναι? Κύριε Πρόεδρε, εγώ να ευχηθώ να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που σας είστε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Θα ξαναέρθετε εφόσον το θελήσετε. Ευχόμεθα. Μεγάλη μου χαρά. Πάντα θα έρχομαι με καλοσύνη, γιατί είστε άνθρωπος που επιτρέπεται στον άλλον να έχει την άποψή του. Όλα τα θέματα λίγο πολύ τα θίξαμε. Βέβαια, μισή ώρα δεν είναι. Θα τα ξαναπούμε, Πρόεδρε. Δεν είναι χρόνος που μπορείς να τα λύσεις τα θέματα όλα. Αλλά μία έτσι εξαπαλών ήχων προσέγγιση μπορείς να κάνεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.